Τραυματισμοί και άγχος. Αυτές είναι κυρίως οι λέξεις που χαρακτηρίζουν τους διαγωνιζόμενους του dancing, αφού και από τα δύο έχουμε μπόλικα. Είμαι τραυματισμένος και ήρθα τελευταία στιγμή. Πώς είστε σήμερα? Θα δείξει το βράδυ. Θα δούμε. Τραυματισμούς δεν είχαμε. Τι, από όλα έχουμε, όλοι έχουμε, ρε παιδιά. Έχουμε εβδομάδα και έχουμε μείνει και τώρα. Δηλαδή έχουν μείνει λίγο κάποια. Θα περάσουν όμως κάποια στιγμή. Και του λέω εγώ, μην πιάνεις, πονάω, μην πιάνεις από εδώ, πονάω. Και μου λέει, πού να πιάνω, πιάσε, του λέω, αρκεί να μην πονάω. Σοβαρούς όχι, αλλά ότι πονάνε όλα από πάνω μέχρι κάτω και είμαστε με τη θερματική, εγώ τουλάχιστον είμαι με μια θερματική όλη μέρα. Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι λογικό να πιαστούμε. Οι πρόβες πήγαν πολύ καλά. Αν εξαιρέσει ότι λίγο εδώ πέρα τα πλευρουδάκια μου, ο Βαγγέλης από το να με σηκώνει πάνω κάτω, πονέσανε και λίγο μπορώ να πω ότι υπήρξε και ένα ελαφρύ έγκαυμα. Αλλά πάρα πολύ καλά. Αφού κόντρεψα να πάθω πνευμονία και είμαι καλά, είμαι καλά. Σημασία έχει να κάνω τον κόσμο να γελάει. Πώς είστε σήμερα? Καλά, είμαστε, τα πούμε μετά, έτσι. Θα είναι και αποχωρήσεις. Ο Ηλίας Βρετός και η Κλόντι Άννα μπορεί στην πρεμιέρα να βγήκαν πρώτοι, αλλά αυτό που τους σημάδεψε ήταν το σοβαρό ατύχημα της χορεύτριας. Και ο τραγουδιστής αυτή τη φορά πήρε τα μέτρα του. Έχουμε βάλει πάνω ματάκια, σκόρδα, σταυρούς και όλα τα υπόλοιπα. Να φύγει το μάτι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και ένα τραυματισμό σοβαρό της Κλόντια Άννας που χορεύουμε μαζί. Ελπίζω ότι αυτή τη εβδομάδα δεν θα έχουμε κάποιο παρατράγωδο και ότι όλα θα κυλήσουν μαλά. Το σοου ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα. Το γεγονός ότι κάποιος από εμάς θα φύγει απόψε μας κάνει στο πίσω μέρος του μυαλού, μας να το έχουμε αυτό και να μας αγχώνει. Οι περισσότεροι διαγωνιζόμενοι σε αυτό το live είναι πιο αγχωμένοι, καθώς θα έχουμε και την πρώτη αποχώρηση και τον πρώτο λόγο έχουν οι τηλεθεατές. Ψηφίστε και λίγο, το χρειαζόμαστε, καταλαβαίνετε. Εννοείται, θέλουμε αυτό. Θέλουμε τη βοήθεια. Η πρώτη φορά ήταν η αναγνωριστική χορογραφία και τώρα αρχίζει ο μεγάλος σου αγώνας. Μας αρέσει, είναι χορός, όλο αυτό ξέρεις, έχει φοβερή έκφραση και πειθαρχία μέσα του. Ξέρεις, είτε λίγο τραυματιστείς, είτε τραβήξεις ένα μη, είτε ψιλοαρρωστήσεις ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν έχεις κανένα περιθώριο να κάνεις τίποτα. Απλά πρέπει να συνεχίσεις. Και ούτως ή άλλως, νομίζω τέχνη χωρίς πόνο δεν γίνεται. Τζάιβ για τους άντρες και Foxtrot για τις γυναίκες σήμερα το βράδυ. Και τα στοιχήματα για το ποιος θα αποχωρήσει πρώτος μόλις ξεκίνησαν.